Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Noob Tobacco Series είναι η σειρά η καπνική η οποία ήρθε να προσθεθεί στην κλασική σειρά που έχει βγει Noob Liquids, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι αυτή η σειρά, τα θυμόμαστε όλοι, είναι το Traveler, είναι το Saboteur και είναι το Proxy. Τυχαία ονόματα, δεν ξέρω εγώ γιατί τα βγάλαν έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής είχαμε μία γλυκιά σειρά και μας έλειπε μία καπνική. Οπότε εδώ ο κύριος Vape My Noob ήρθε να μας δώσει τις δικές του γευστικές προτιμήσεις σε μία καπνική σειρά. Noob Tobacco Courier. Εδώ θα βρούμε ένα blend καπνού βουτυγμένο μέσα σε αρωματικό καφέ πασπαλισμένο με καραμελωμένα φουντούκια και καστανή ζάχαρη. Το ημικαπνικό υγρό που θα γίνει καθημερινή σας απόλαυση. Βασική προϋπόθεση για να γίνει καθημερινή σας απόλαυση είναι να αρέσκεστε στον καφέ. Γιατί εδώ θα δούμε αρκετά μπροστά τον καφέ, δηλαδή παρόλο που μέσα έχει την καστανή ζάχαρη η οποία δίνει μια πάρα πολύ ωραία, λίγο έτσι spicy αίσθηση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, θα βρείτε τους ξηρούς καρπούς να φαίνονται στο βάθος και ο καφές να υπερέχει μαζί με το καπνικό. Άρα, είναι ένα υγρό το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό. Εμένα μου άρεσε, βασικά για την ακρίβεια μου άρεσε όταν έφτασε περίπου στην 5η με 6η μέρα, εκεί περίπου είχε αρχίσει και έδαινε όλη η συνταγή και μου βγάζει καλύτερα τα αποτελέσματα, γιατί τις πρώτες μέρες μου άρεσε που ακουγόταν η καστανή ζάχαρη. Συνήθως ακούγεται η καστανή ζάχαρη όταν υπάρχει μέσα στα υγρά τις πρώτες μέρες, αλλά ήρθε να ισορροπήσει εκεί μετά την 5η μέρα. Πάρα πολύ ωραίο υγρό και ερχόμαστε στο δεύτερο, το οποίο είναι Noob Tobacco Project. Banana Tobacco. Νόστιμες όρεμες μπανάνες ανεμειγμένες με ένα blend καπνού που δημιουργούν το απόλυτο καθημερινό υγρό. Ένα ημικαπνικό που για πρώτη φορά θα δοκιμάσετε. Να πω ότι στην αρχή όταν το είδα, λέω μπανάνες. Λέω ρε Noob, τι έβγαλες εκεί, μπανάνες με καπνικό? Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το καπνικό σκέτο? Μου λέει θα ατμίζεις project και θα μου ζητάς να σου στείλω κι άλλο. Is the true. Διότι μετά την 5η-6η μέρα, γιατί θέλει και αυτό μέρες ορίμασης, έρχεται και ισορροπεί έτσι το υγρό, το οποίο είναι απολαυστικότατο. Δεν είναι τόσο γλυκό όσο το Courier, γιατί το Courier είναι λίγο πιο γλυκό, αλλά σου δίνει την αίσθηση του καπνικού σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και έρχεται να συμπληρώσει η μπανάνα. Βασικά σε κάποια φάση μου δίνει την αίσθηση ότι είναι chips μπανάνα σε αυτή την φάση. Αλλά όταν ήρθε και έδεσε, σου δίνει απλά μια ωραία γλυκιά αίσθηση της μπανάνας, πολύ ελαφρά, μα πάρα πολύ ελαφρά, δεν είναι γλυκό υγρό και είναι πάρα πολύ όμορφο. Αρκετά καθαρό υγρό, πιο καθαρό από το Courier, γιατί το Courier λόγω του καφέ και της ζάχαρης και αυτά είναι λίγο πιο σκούρο υγρό, θα δείτε και εδώ τις διαφορές τους. Το project ήρθε να κερδίσει τις εντυπώσεις, άρα το δίνω στο Ράμψη, okay. Αυτό. Άρα έχουμε μια συμπληρωμένη σειρά πλέον, έχουμε τρία υγρά εδώ τα οποία είναι γλυκά, τα Noob, η πρώτη σειρά Noob Series, λατρεμένο το μπισκοτάκι, το Proxy, είναι αυτό εδώ. Και έχουμε και τη δεύτερη σειρά, η οποία είναι αυτή εδώ που είναι τα καπνικά, που ήρθε να μας εκπλήξει, γιατί δεν του το είχα του κυρίου Vape My Noob να επιλέγει έτσι τα καπνικά. Είναι δύο πολύ καλές προτάσεις, πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Συνιστώ να τις δοκιμάσετε όσοι δεν τις έχετε δοκιμάσει και όσοι τις έχετε δοκιμάσει, παρακαλώ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο από τα δύο είναι το αγαπημένο σας. G-Vapes is here, see you next time bitches, τα λέμε την επόμενη φορά. The Courier. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm